Φερόνι μία καταλήλω εμπρεχόν. Καθήπουργοι τη του λόγου σαρκώση, Ωστρατηγό των ασωμάτων τάξεων, ποθενεύει και τη Παρθένο Μαρία, χαίρε προς φωνών αυτή των Θεών γαρσιλήψη, ον εκ δυσόπισο ζεσθέ ημάς, τους σε Γαβρίλ Αρχάγγελε. Μαρτίου η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, τον Ενγοτθία 26 Μαρτύρων, Κοδράτου Θεοδοσίου Εμμανουήλ και Ετέρων Σαράντα, τον Εντιανατολή Μαρτυρισάντων, Στεφάνου Ομολογητού Τριγλίας. Η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ Όπως αναφέρει ο Άγιος Πρόκλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, το όνομα Γαβριήλ σημαίνει «Θεός και άνθρωπος», «άνθρωπος του Θεού». Ο Γαβριήλ είναι αρχιστράτηγος των αγγελικών δυνάμεων και σύμφωνα με τη σημασία του ονόματός του, ήταν το καταλληλότερο πρόσωπο για να του εμπιστευθεί ο Θεός το μέγα μυστήριο της σάρκωσης του Θείου Λόγου και να μεταφέρει την καλή και ευχάριστη είδηση στην Παρθένο Μαρία, της σάρκοσης του Ανάρχου Λόγου και της σωτηρίας του ανθρώπου, απευθύνοντάς της το χέρι που αποτέλεσε το προμήνυμα της παγκόσμιας χαράς. Τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τον συναντάμε μία φορά στην Παλαιά Διαθήκη, και δύο φορές στην Κενή. Στην Παλαιά Διαθήκη μας τον παρουσιάζει ο Δανιήλ σε μία όρασή του όταν ζητεί από αυτόν την εξήγησή της. Στην Κενή Διαθήκη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στέλνεται στον Ζαχαρία και του αναγγέλει ότι η γυναίκα του η Ελισάβετ θα συλλάβει και θα γεννήσει τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Ο Γαβριήλ επίσης είναι αυτός που ευαγγελίστηκε στην Παρθένο Μαρία την άσπορη σύλληψη και γέννηση του Σωτήρα Χριστού. Οι Άγιοι 26 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Γοτθία, από τους οποίους οι δύο είναι πρεσβύτεροι, Βαθούσης και Ουίρκας, με τους δύο γιους του και τις τρεις θυγατέρες του, και Αρπίλας ο μοναχός, λαϊκή δε αβίπας, αγνάς, ρίαξ, ηγάθρας, ισκός, σύλας, σίγιτζας, σουηρίλας, σεήμβλας, θέρμας, φίλγας και από τις γυναίκες άνα, αλάς, βάρης, μοϊκό, μαμίκα, ουυρκό και ανιμαίς. Όλοι τους έζησαν στα χρόνια του βασιλέως των γόρθων Ιουγκουρίχου και Βασιλέο των Ρωμαίων Γρατιανού, 375-383. Όλοι αυτοί οι Άγιοι ομολόγησαν τον Ιησού Χριστό και κάηκαν ζωντανοί από τον προαναφερθέντα βασιλέα των Γότθων. Τότε συνέβη και κάτι το αξιοσημείωτο. Κάποιος χριστιανός έφερε στην εκκλησία ένα πρόσφορο, αλλά εκείνη τη στιγμή τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και αφού ομολόγησε το Χριστό, έγινε ο ίδιος πρόσφορος στο Θεό, παίρνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου μέσα στην κάμινο της φωτιάς. Ο Όσιος Στέφανος ο ομολογητής ηγούμενος Τριγλίας έζησε στα χρόνια του βασιλέως Λέοντος του Αρμενίου. Αφοσιώθηκε με θέρμη στην ασκητική ζωή και δεν άργησε να διακριθεί για την υπέροχη αρετή του ως ηγούμενος της Μονής Τριγλίας, διακρίθηκε όχι μόνο για την συνετή και χριστή διοίκησή του, αλλά και διότι φρόντιζε με ζήλο για το πνευματικό μέρος της μοναστηριακής ζωής, που είναι και ο κυριότερος σκοπός της. Αλλά όταν ο οικονομάχος Λέων v εξέδωσε διαταγές εναντίον των Αγίων εικόνων, τότε ο ηγούμενος Στέφανος άφησε το μοναστήρι του και κατέβηκε στις πόλεις. Εκεί στήριζε τους διοκόμενους και ενίσχυε την άκαμπτη αντίστασή τους. Για τις ενέργειές του αυτές συνελήφθη και υποβλήθηκε σε φυλακίσεις και εξορίες. Μέσα δε σε αυτές τις κακοπάθειες άφησε και την τελευταία του πνοή.